Αγρότες από τη Χαλκιδική σπάνε με τα τρακτέρ τους τα προστατευτικά κυκλειδώματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ύψος του Λακώματος για να παρακάμψουν τον μπλόκο της αστυνομίας. Μέσα από τα χωράφια οι αγρότες περνούν σε παράδρομο και τον αποκλείουν. Στην άρνηση της αστυνομίας να περάσουν, οι αγρότες με τρακτέρ έκλεισαν και τον παράδρομο στο ύψος του Λακώματος, κόβοντας ουσιαστικά την κυκλοφορία των οχημάτων προς Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε εδώ τα τρακτέρ για να είναι ομόφωνη απάντηση όλου του κόσμου που είναι εδώ, γιατί θέλουμε μια ειρηνική διαδήλωση την οποία δεν μας αφήνουν να την κάνουμε. Οι αγρότες ξεκίνησαν το πρωί από τον μπλόκο των Νέων Μουδανιών με σκοπό να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και να επιδώσουν ψήφισμα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκεί όμως βρήκαν μπροστά τους τον μπλόκο της αστυνομίας. Οι αγρότες έφτασαν στο ύψος του Λακώματος. Εδώ όμως τους περιμένει η δημιουργία της αστυνομίας που τους έχει κόψει το δρόμο. Είμαστε ένα σύσσωμο μπλόκο από τη Χαλκιδική, το οποίο θέλει ειρηνικά να περάσει μέσα από την πόλη με τη συνοδεία της αστυνομίας, χωρίς να προκαλέσουμε κυκλοφοριακό κονφούζιο και να καταθέσουμε και να πούμε και τα παράπονά μας. Μιλώντας στο όπεν, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, αλλά όπως είπε, με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες του προϋπολογισμού. Με τους αγρότες πάντως να μιλούν για ασπιρίνες. Υπάρχει περιθώριο να δοθούν παραπάνω πράγματα τώρα στους αγρότες? Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι ακριβώς στο πλαίσιο της εξάντλησης όλων των περιθωρίων ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα σχεδόν κάθε μέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχεις ένα καρκινοπαθή. Μεταφράσεις συνεχίζουν συνέχεια και εσύ θες να δώσεις ασπιρίνες. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Να σας πω για το πετρέλαιο. Κάτω από την πίεση του μπλόκου δίνει 82 εκατομμύρια τα οποία, αν τα μοιράσουμε στους 290.000 αφημοί που θα πάρουν, μιλάμε για περίπου 280 ευρώ τον αγρότη, που σημαίνει ένα γέμισμα στο τυπόδιστο στο τρακτέρ. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι αγρότες, ενώ τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβουν αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.